μέρους του Κέντρου Πρόληψης Χίου, σας ευχαριστούμε που παραβρίσκεστε σήμερα στην εκδήλωση με τίτλο «Μαγειρικές εντός», που συνδιοργανώνουμε με το ΚΕΘΕΑ Εν Δράση, το Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης και το Πολιτιστικό Σύλλογο Νενήτων Νικοκαριά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας προσωπικό του ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνης, του ΚΕΘΕΑ Εν Δράση, μέλη της κοινότητας του ΚΕΘΕΑ Εν Δράση και φυσικά το ξεχωριστό καλεσμένο μας, τον κύριο Μαμαλάκη Ηλία, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ του ΚΕΘΕΑ και θελοντή του θεραπευτικού προγράμματος για την παρουσίαση του βιβλίου με τον ομώνυμο τίτλο. Σας καλωσορίζουμε όλους. Το Κέντρο Πρόληψης Χίου από το 1998 έως σήμερα υλοποιεί δράσεις πρόληψης στην τοπική κοινωνία, στοχεύοντας στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που ενδυναμώνουν τους νέους ανθρώπους, ώστε να μην εκδηλώνουν εξαρτητικές συμπεριφορές. Συνεργαζόμαστε με γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και άλλα άτομα και φορείς της κοινότητας. Η εξάρτηση από ουσίες προϋποθέτει τη συνάντηση ενός ατόμου με την όποια ουσία και ταυτόχρονα το συνδυασμό πολλών αιτιολογικών παραγόντων, ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών. Κάθε φορά που κάποιοι νέοι επιλέγουν τα ναρκωτικά για να περάσουν καλά ή για να αποφύγουν τη δυσφορία της καθημερινότητάς τους, τότε εμείς οι ενήλικες που βρισκόμαστε κοντά τους, γονείς, εκπαιδευτικοί, ειδικοί και η ευρύτερη κοινότητα και κοινωνία, φαίνεται ότι δεν αντιληφθήκαμε νωρίτερα το αδιέξοδό τους ή το αντιληφθήκαμε αλλά δεν βρήκαμε τον κατάλληλο τρόπο για να τους στηρίξουμε. Αυτά τα βιώματα και οι σχέσεις του ατόμου ξεδιπλώνονται και επαναπροσδιορίζονται στο πλαίσιο της θεραπευτικής διεργασίας της επεξάρτησης. Εκεί τα ίδια τα άτομα δίνουν νόημα στην εμπλοκή τους με τις ουσίες και αγωνίζονται για να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα. Δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2008 στη Μυτιλίνη και έφερε το παρέχει τις υπηρεσίες του σε χρήστες εξαρτησιογών ουσιών και τις οικογένειές του. Παράλληλα, εδώ και 3 χρόνια παρέχουμε τις υπηρεσίες μας εδώ στο νησί της Χίου, που με τη βοήθεια του Κέντρου Πρόληψης, όπου αυτή τη στιγμή μας φιλοξενεί στους δικούς του χώρους, παρέχουμε τις υπηρεσίες και εδώ στο νησί, μετά από αίτημα που υπήρξε από την τοπική κοινωνία. Βέβαια, κάνουμε προσπάθειες που μέχρι στιγμής έχουν βγει άκαρπες, λίγο δύσκολο στο να βρούμε ένα δικό μας χώρο, για να έχουμε μια σταθερή παρουσία. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα πραγματοποιηθεί αυτό, θα βρούμε σύντομα ένα χώρο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις υπηρεσίες μας εδώ. Δεν θα πω πολλά λόγια, με την έννοια ότι σήμερα έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο, τον αγαπητό μας κύριο Μαμαλάκη, τον γνωστό σε όλους μας, τα μέλη του θεραπευτικού προγράμματος και το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ Εν Δράση που εδρεύει στην Αθήνα, για να μας παρουσιάσουν ένα βιβλίο με τίτλο «Μαγειρικές εντός», το οποίο θεωρώ κατά μία ότι είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό βιβλίο και δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Και τι εννοώ με αυτό? Αυτό το βιβλίο έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλλού και της Θήβας, μαζί με το συντονισμό και την καθοδήγηση του κυρίου Μαμαλάκη. Τέλος, να πω ότι το ΚΕΘΕΑ με απλές παραδοσιακές αξίες όπως αλληλεγγύη, ομαδικότητα, υποστήριξη, ελπίδα, προτείνει σε ανθρώπους εξαρτημένους νέους δρόμους και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή καθημερινότητα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που μας βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση σημερινή. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τις ακτοπλοϊκές γραμμές Hellenic Seaways και Blue Star Ferries που μας χορηγήσαν δωρεάν εισιτήρια για να έρθουμε εδώ να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Το γραφίστα κύριο Δημήτριο Αθανασέλο, ο οποίος επιμελήθηκε για τις προσκλήσεις και τις αφίσες, την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την παραχώρηση του χώρου σήμερα, καθώς και το Μαστίχα Σοπ για την προσφορά των τοπικών προϊόντων, που τα έχουμε δοκιμάσει ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και το Κέντρο Πρόληψης της Χίου και το ΚΕΘΕΑ Μυτιλίνη για την πρόσκληση και την τιμή που μας έκανε να παρευρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας
γιατί θεωρούμε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε κάποια πράγματα και για το κεφιά δράση, το οποίο εδρεύει, όπως ξέρετε, στην Αθήνα και απευθύνεται σε χρήστες που βρίσκονται μέσα στη φυλακή, σε αποφυλακισμένους και σε μετανάστες. Από το 1988 προσπαθήσαμε με πάρα πολύ επιμονή και υπομονή να δημιουργήσουμε μια θεραπευτική κοινότητα εντός σοφρονιστικών καταστημάτων. Έτσι, το 2000 έγινε η πρώτη θεραπευτική κοινότητα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και σήμερα έχουμε, το 2004, έχουμε τρεις θεραπευτικές κοινότητες που είναι στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, στις γυναικείες όπως προείπα και στις γυναικείες φυλακές των Ηλιών στη Θήβα. Πρόσφατα άνοιξε και συμβουλευτικό σταθμός στη Λιβαδιά και έχουμε και μια θεραπευτική κοινότητα αποφυλακισμένων, δηλαδή άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια απεξάρτησης μέσα στη φυλακή και επιλέγουν να τη συνεχίσουν, μπορούν να προσέλθουν στη θεραπευτική κοινότητα που βρίσκεται στην Κυψέλη. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό δίκτυο εθελοντών που μας έχει αγαπήσει και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους και μέσα σε αυτούς τους εθελοντές και ένας από τους πιο σημαντικούς είναι και ο κύριος Ηλίας Μαμαλάκης τα τελευταία 4 χρόνια, όπου ήρθε σε εμάς αρχικά για να διδάξει τα παιδιά που δεν ξέραν, δεν είχαν καθόλου ιδέα από μαγειρική. Έγινε φίλος μας και είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβουλή σας, κύριε Ηλία. Και εγώ θα ήθελα ουσιαστικά να δείτε λίγο, με εικόνες, μέσα από τις εικόνες που σας δείξουμε, στον χώρο των, όχι τόσο της φυλακής, αλλά κυρίως των κοινοτήτων που έχουμε, που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο το οποίο είναι γεμάτος χρώματα, όπως τα δείτε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ασφάλεια, φροντίδα και να παρέχουμε όσο περισσότερη αγάπη χρειάζεται και έχουν ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Αθήνα και θα ενδράσει. Είμαι 31 μήνες καθαρή. Και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για το ρόλο της εκπαίδευσης στη θεραπεία. Λοιπόν, εντάξει, έχω ετοιμάσει κάποια λόγια, αλλά θα ήθελα να τα πω εγώ. Στην αρχή όλοι ξεκινάμε, εγώ ως Χρήσια, ξεκίνησα τη θεραπεία μου μόνο να κόψω τα ναρκωτικά, δεν ήθελα κάτι άλλο. Αυτό με ενδιέφερε, αυτός ήταν ο στόχος μου. Εντάξει, έκοψα τα ναρκωτικά, ωραία. Άρχισα όμως και να νιώθω, να νιώθω τα συναισθήματά μου. Και άρχισα όμως να νιώθω και κάποια κενά, όπως αυτό της εκπαίδευσης. Στο οποίο με βοήθησε πάρα πολύ θεραπευτικό προσωπικό και η Ειρήνη που δουλεύει στο τμήμα της εκπαίδευσης. Στην αρχή δεν ήθελα να ακούσω καν την εκπαίδευση, δεν με ενδιέφερε, που μυαλό έλεγα την εκπαίδευση, δεν έχω χρόνο, δεν. Αλλά πάλι με την πίεση τους, άρχισε να... Στην φυλακή που έρχονταν η Ειρήνη μας έκανε κάποια μαθήματα κινησιολογίας. Με αυτόν τον τρόπο άρχισα να δουλεύω το θέμα με την κίνηση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ από μικρή. Το όνειρό μου ήταν να γίνω χορεύτρια. Εντάξει, με τη φύση το άφησα πολύ πίσω. Έτσι μια μέρα η Ειρήνη μου είπε ότι ξέρεις κάτι, καλό θα ήταν να ασχοληθείς, να μπεις σε μια σχολή. Την άκουσα με το ζόρι βέβαια, υποτιμούσα πάρα πολλά. Και αυτός που μου τα λέγανε υποτιμούσα, τι μου λέει τώρα, ακόμα και την Ειρήνη, δεν ήθελα να τη βλέπω. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στη σχολή χορού, είμαι φοιτήτρια πλέον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είμαι το περήφανη για τον εαυτό μου, είμαι το περήφανη και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, που είμαι σε θέση να σας μιλάω, που έχω την ομάδα μου, που έχω κόψει όχι μόνο τη χρήση, έχω κόψει τη ζωή που είχα πριν και έχω αρχίσει μια ζωή που βάζω εγώ τους όρους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι σπουδαίο το ότι μπορώ να τρώω στο ίδιο τραπέζι με σημαντικούς ανθρώπους, όπως ο κύριος Μαμαλάκης, που ήταν δίπλα μας από τις γυναικείες φυλακές, Στίβα, Γορυδαλό, που τον έχω δει εγώ προσωπικά. Και είναι σημαντικό ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μαζί του. Μιλάμε για το ίδιο σκοπό. Έχουμε στόχο τη βοήθεια των μελών που βρίσκονται στις φυλακές. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαμαλάκη. Αυτά από μένα. Thank you.
μαγειρική έγινε το μέσο για να εκδηλωθούν και να εκφραστούν πάρα πολλά και έντονα συναισθήματα. Αλλά γι' αυτά ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει είναι ο κύριος Ηλίας Μαμαλάκης. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να σας εξηγήσω ότι αυτά τα παραδεισένια δωμάτια που είδατε στα βαμμένα δεν είναι μια συνηθισμένη φυλακή. Η φυλακή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πάρα πολύ σκληρό. Για να μπεις μέσα, περνάς από σωματική έρευνα, παραδίδεις τηλέφωνα, ταυτότητες και πόρτες σιδερένιες κλείνουν πίσω σου και πόρτες σιδερένιες ανοίγουν μπροστά σου. Για να βρεθείς σε ένα χώρο όπου η ανθρώπινη ύπαρξη έχει ταπεινωθεί τόσο πολύ που δεν μπορεί να υπάρξει. Αφήστε που η εγκληματικότητα μέσα στις φυλακές είναι κάτι το οποίο είναι σε τεράστιες διαστάσεις ακόμα και σε αυτή την κοινωνία. Αυτές εδώ ήταν οι κοινότητες του ΚΕΔΕΑ, που είναι φροντίδα, είναι ένα Hilton θα σας έλεγα, μέσα στη φυλακή. Γι' αυτό γιατί πρέπει τα παιδιά αυτά που κάνουν αυτή την τεράστια προσπάθεια να φύγουν από την τοξικότητα των ναρκωτικών, να έχουν τουλάχιστον όσες ώρες είναι στις κοινότητες ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ανθρώπινο, καθαρό και τίμιο. Οι συμπεριφορές που έχουν τα παιδιά μέσα είναι καλύτερες από τις συμπεριφορές που έχουμε εμείς στην κοινωνία. Λέξεις βαριές που λέμε εμείς οι άντρες μεταξύ μας καμιά φορά εν ίδια στεισμού δεν ακούγονται ποτέ. Κάποιος υπηρετεί τους υπόλοιπους, την άλλη μέρα κάποιος άλλος θα υπηρετήσει τους υπόλοιπους και πάλι. Και έτσι δημιουργείται μία τάξη που αντικειμενικό σκοπό έχει να αποτοξινώσει τα παιδιά από την ψυχή των παιδιών και όχι το σώμα. Το σώμα αποτοξινώνεται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά η ψυχή μπορεί να πάρει και 3 και 4 χρόνια. Και θέλουμε να τα βγάλουμε από την απομόνωση και τον υπόκοσμο και να τα βάλουμε μέσα στον κόσμο. Και αυτό προσπαθούμε και πολύ το πετυχαίνουμε. Άρα λοιπόν το βιβλίο είναι το ακίστρι που σας έφερε εδώ πέρα. Η ουσία είναι ότι είστε ένα κομμάτι της κοινωνίας της Χίου που πρέπει να καταλάβετε ότι ο κίνδυνος των ναρκωτικών εκειμονεί παντού. Μπορεί να μην έχει μπει ακόμα στο σπίτι μας, αλλά είναι δίπλα. Και ότι είναι δίπλα, αργά ή γρήγορα μπορεί να έρθει και σε εμάς. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Και ο καλύτερος τρόπος να το αποφύγουμε στις οικογένειες είναι να έχουμε αγάπη στα παιδιά μας. Αγάπη, κατανόηση, να μην τα βρίζουμε και να τα ακούμε. Θα σας κάνω να περάσετε λίγη ώρα ευχάριστα, ίσως και να σας φορτίσω. Να σας πω το εξής. Το Σεπτέμβριο του 2010 πήρα ένα τηλέφωνο όπου μια κυρία μου είπε ότι εκπροσωπεί το ΚΕΘΕΑ, που σημαίνει Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, και μου λέει θέλουμε να έρθετε στις φυλακές του Κορυδαλλού να σας γνωρίσουμε οι κοπέλες, οι τρόφιμες. Εγώ, αντιλαμβάνεστε, είμαι ένας ευυπόλυτος πολίτης, τη φυλακή την έχω δει μόνο σε ταινίες, σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω τι θύμωσα κιόλας, τι μου λένε τώρα αυτοί να τρέχω στις φυλακές. Όμως, ήθελα να αφηθώ και λίγο γενικά και λέω εντάξει, θα έρθω, αλλά επειδή δεν αισθάνομαι καλά προετοιμασμένος, νομίζω ότι αν αισθανθώ άσχημα, όπου και να είναι και όποια στιγμή και αν είναι, θα σκοτώ να φύγω. Μου λέει λοιπόν η φωνή αυτή που μου μιλούσε στο τηλέφωνο, συμφωνούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από λίγες μέρες βρέθηκα και εγώ στις καγκελόπορτες του Κορυδαλλού στις γενικές φυλακές όπου ανοίξαν για το χατήρι μου και ακολούθησα όλη αυτή τη διαδικασία που σας είπα προηγουμένως. Μου πήραν τις ταυτότητες, μου πήραν τα τηλέφωνα, πόρτα άνοιγε, πόρτα έκλεινε, κάμερες παντού. Πέρασα και από ένα υποτυπώδες νοσοκομείο μπροστά. Άλλη καγκελόπορτα και ξαφνικά ανοίγοντας η καγκελόπορτα βρέθηκα στον παράδεισο. Βρέθηκα σε έναν χώρο που ήταν καλός ή και καλύτερος από το σπίτι μου. Ήταν ωραία βαμμένος, ήταν πεντακάθαρος και είδα μέσα άτομα που αν είχα τη δυνατότητα να τα πάρω με ένα μαγικό τρόπο να σας τα φέρω εδώ πέρα, δεν θα ξέρατε ποτέ ότι είναι έκρηξη των φυλακών που έχουν κάνει κάποια εγκληματική πράξη. Γιατί έχουν κάνει κάποια εγκληματική πράξη και αυτό σε αυτό τα οδήγησε τα ναρκωτικά. Όχι μόνο λοιπόν δεν σοκαρίστηκα, αλλά ένιωσα πάρα πολύ ωραία, γιατί υπάρχει μία συνήθεια όταν έρχεται κάποιος για πρώτη φορά στις κοινότητες, οι τρόφιμοι αυτοπαρουσιάζονται, όπως έκανε και η Ντενίσα εδώ πέρα. Λένε Ντενίσα και είμαι 31 μήνες καθαρή. Μιλάει για την οικογένειά της, μιλάει για την καταγωγή της,
ήταν μια παγωμάρα, αν θέλετε, και είναι λογικό να υπάρχει μια παγωμάρα. Ήρθε ένας άνθρωπος που είχε μια δημοτικότητα, το βλέπουν λιγάκι με παράξενο μάτι τώρα τι θέλει αυτός εδώ μέσα, και αυτές παρουσιάζονται λίγο ψυχρά. Οπότε στην τρίτη παρουσίαση τη σταμάτησα και είπα να σας πω εγώ ποιος είμαι. Και επειδή δεν μου χρωστούσαν τίποτα και δεν χρωστούσα και εγώ τίποτα, τους είπα τι είναι. Και γίναμε φίλοι. Γιατί πραγματικά αυτά τα παιδιά είναι η κοινωνία που τα οδήγησε στα ναρκωτικά για να ξεχάσουν κάτι το οποίο ήταν κακό στη ζωή τους, για να αποφύγουν κάτι που ήταν κακό στη ζωή τους. Και όταν μπει σε αυτό το τρυπάκι, η εγκληματικότητα ελοχεύει, γιατί θέλεις χρήματα για να πάρεις την επόμενη δόση. Και κόλλησα. Έφτασα σε σημείο το καλοκαίρι του 2011 να πηγαίνω 4 φορές την εβδομάδα στη φυλακή. Μαζί με τον Παναγιώτη, ανεβήκαμε στον Ηλαιώνα στο Θήβα και συνέχισα αυτή την πορεία. Συνέχεια. Τι κάναμε. Κάναμε μαγειρική. Μαγειρεύαμε. Αλλά μην την παίρνετε τη μαγειρική έτσι όπως την κάνετε εσείς και που τη θεωρείτε ότι είναι ίσως και κάτι βαρετό στα σπίτια σας. Μαγειρική είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πάρα πολύ σπουδαίο. Τρέφει τον άνθρωπο. Θα φάει ο σύζυγος, θα φάνε τα παιδιά, θα πάρουν δύναμη να βγουν στην κοινωνία να κάνουν τις δουλειές τους, στα σχολεία τους. Αλλά παράλληλα είναι μια πολύ καλή τεχνική δουλειά και είναι και μια πάρα πολύ συλλογική δουλειά. Πρέπει να συνεργαστούν. Πρέπει να φάνε 40 άτομα, πρέπει να φάνε 30 άτομα. Άλλο θα καθαρίσει την πατάτα, άλλο θα τσιγαρίσει το κρεμμυδάκι, άλλο θα τα ενώσει, θα τα κάνει μουσακά, άλλο θα τα σερβίρει και πρέπει να τα σερβίρει σωστά. Δεν τρώμε στο πόδι, δεν βλέπουμε τηλεόραση, δεν μιλάμε, σερβίρουμε σε πιάτα από μελαμίνη, φτηνά πιάτα. Οι προϋπολογισμοί είναι πολύ χαμηλοί. Όμως τα σερβίρουμε σε πιάτα. Πίνουμε το αναψυκτικό μας σε πιάτο, έχουμε σαλάτα σε ξεχωριστό πιάτο, έτσι όπως θα έτρωγε μία οικογένεια. Γιατί θέλουμε αυτά τα παιδιά να αισθάνονται ότι είναι σε μία οικογένεια. Άρα λοιπόν μέσα από τη διαδικασία αυτή της μαγειρικής προσπαθούσαμε να δώσουμε, εγώ τουλάχιστον προσπαθούσα, την έννοια της κοινωνικότητας. Και νομίζω ότι οι εμπολείς το έχουμε καταφέρει διότι δείχνει ότι είχαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάναμε και virtual καταστάσεις, δηλαδή είπαμε σε κάποια στιγμή ας ανοίξουμε ένα εστιατόριο. Μα μέσα στη φυλακή ένα εστιατόριο, ναι, δεν ανοίγει κανείς εστιατόριο στη φυλακή, αλλά το ανοίγει στα χαρτιά, δηλαδή τι κάνει. Αν εγώ σήμερα θέλω να ανοίξω ένα εστιατόριο, πρέπει να το στήσω. Πρέπει να αγοράσω πρώτες ύλες, πρέπει να τις μαγειρέψω, να φάω κασόνια, να πάμε στη σάρα. Άρα λοιπόν μοιράστηκε η κοινότητα σε ομάδες. Μία μικρή ομάδα μαγειρεύει, μία μικρή ομάδα σερβίρει, μία μικρή ομάδα κάνει τους πελάτες. Μία άλλη κάνει τη διακόσμηση και μία άλλη επιλέγει τη μουσική. Καλούμε και ανθρώπους που επιτρέπεται να μπουν στη φυλακή που είναι θεραπευτές και μέλη άλλων κοινοτήτων και μία μέρα το εστιατόριο μας άνοιξε. Κάθε ένας από αυτούς που έφαγε έπρεπε να μας πει τη γνώμη του για το φαγητό και πώς θα τα πλήρωνε. Είναι δηλαδή μία άσκηση ετοιμότητος την οποία μπορεί κάποιο από τα παιδιά αυτή τη στιγμή να τη χρησιμοποιήσει έξω από τη φυλακή. Όταν με το καλό θα βγει, μπορεί να ανοίξει ένα σουλατζίδικο, μπορεί να ανοίξει μια πιτσαρία. Κάναμε και άλλα πράγματα. Σε μια στιγμή λοιπόν, νομίζω ότι το απάβλεσμα ενός σεφ, ενός μαγείρου, ενός μαγειράκου, είναι να κοινοποιήσει τις συνταγές του. Να γράψει ένα βιβλίο. Εγώ έχω γράψει πολλά βιβλία. Με μεγάλη επιτυχία και μερικά ίσως και με αποτυχία. Σκέφτηκα λοιπόν ότι όλα αυτά τα παιδιά που μαγειρεύουν πρέπει να κοινοποιήσουν τη δουλειά του σε ένα βιβλίο. Το συζητάω με τους διευθυντές των κοινοτήτων και γίνεται αποδεκτό. Και τους το ανακοινώνω. Με λέμε παιδιά, θέλουμε να γράψουμε ένα βιβλίο, το γράψετε εσείς. Δεν το γράψα εγώ το βιβλίο, εγώ το συντόνισα. Το γράψετε εσείς. Αρχίσαν και χώρισαν συνταγές. Δύσκολες συνταγές. Όταν σας λέω δύσκολες, τα παιδιά δεν είναι όλα με μόρφωση πανεπιστημιακή. Και έχουν χαμηλή μόρφωση ή έρχονται από ξένες χώρες και δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Άρα όλα αυτά έπρεπε να εκτενιστούν. Έπρεπε να έρθουν σε μια φάση πραγματικότητας. Είναι τρεις κοινότητες σε μεγάλη απόσταση μία από την άλλη, που εμείς πρέπει να πηγαίνουμε να αλλάξει και πρέπει να συντονίσουμε όλο αυτό το πράγμα. Κράτησε καιρό. Όταν τέλος πάντων εκτενίστηκαν οι συνταγές, οι οποίες είχαν και μία πολυεθνικότητα, κάτι μου λείπε. Δεν έβγαινε η προσωπικότητα των παιδιών. Και εγώ αυτό το οποίο ήθελα ήταν μέσα στο βιβλίο αυτή να βγει η προσωπικότητα των παιδιών. Τους παρακάλεσα λοιπόν να μου γράψουν μία παραγραφούλα για κάθε συνταγή, γιατί διάλεξαν αυτή τη συνταγή και δεν διάλεξαν μία άλλη.
δείτε στο βιβλίο μέσα, αυτό είναι ήδη γραμμένο. Και ξαφνικά αυτές οι παράγραφοι βγαίνουν σαν να είναι μία μικρή κοινωνική μελέτη. Γιατί μέσα από το συνέστημα το οποίο βγάζουν, γράφοντας μία συνταγή, καταγράφουν το καλό κομμάτι της προηγούμενης ζωής τους. Ποιος ήταν αυτός που τους στήριζε, ποιος ήταν αυτός που καταφεύγανε όταν ήταν σε δύσκολη στιγμή και μέσα από αυτή τη διαδικασία τη χαρά που νιώθαμε όταν ήταν κάποτε στο οικογενειακό τραπέζι. Και το βιβλίο βγήκε. Έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο ψωμί, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο καλύτερος φούρνος του κόσμου είναι στο ΚΕΤΑ και δεν βάζει τίποτε πρόσθετα μέσα, βγάζει μαλλιά, βάζει αλεύρι και αλατάκι και βάζει ένα ψωμί τόσο νόστιμο όπως δεν το έχετε φανταστεί. Έχει ένα μικρό παραμύθι, το οποίο το έγραψε μια κοπέλα μάνα που το παιδί της ήταν έξω από τη φυλακή και που είχε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές φτώχειας και κακομοιριάς και μέσα από ένα παραμύθι έδωσε ένα κείμενο το οποίο είναι επίπεδου φτασμένου ποιητή ή λογοτέχνη. Τα γράψαμε όμως όλα αυτά, αλλά όπως λένε και οι Κινέζοι, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Κανονικά δεν ξέρω αν το ξέρετε όσοι έχετε ασχοληθεί με τις εκδόσεις, πρέπει να φέρεις έναν ειδικό φωτογράφο για φαγητό, έναν ειδικό στη λίστα φαγητού που θα βάλει εδώ το κρέας, εκεί θα βάλει την πατάτα, εκεί θα βάλει δεν ξέρω εγώ τι, χρακ, προβολής κτλ. Εμείς τέτοια πολυτέλεια δεν την είχαμε. Άρα τραβήξαμε τις φωτογραφίες μόνοι μας. Έβαλα τα κορίτσια και τα αγόρια σε όλες τις κοινότητες και τραβάγανε φωτογραφίες, τα φαγητά. Και διαλέξαμε τις καλύτερες. Και γι' αυτό οι φωτογραφίες δεν είναι του National Geographic, είναι απλώς του National. Όταν στήθηκε το βιβλίο, χρειαζόμαστε έναν γραφίστα για να, να το υλοποιήσει, να το κάνει βιβλίο. Το ΚΕΔΕΑ έχει τη μεγάλη χαρά να έχει στη Θεσσαλονίκη, στην κοινότητα της Ιθάκης, δικό μας τυπογραφείο. Έτσι λοιπόν πήρα τον κύριο Παναγιώτη κάθε εδώ μπροστά μου και πήγαμε χέρι-χέρι επάνω και βρήκαμε τα παιδιά, βρήκαμε μια γραφίστρια που δούλευε στο ΚΕΔΕΑ και μας έφτιαξε το εξώφυλλο και μας πρωτόστησε το βιβλίο. Το πήραμε, το διορθώσαμε, το ξαναπήραμε, το ξαναδιορθώσαμε και τελικά βγήκε το βιβλίο αυτό. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έχει πάρα πολλά καλά και το καλό για τις κοινότητες ήταν ότι τα παιδιά δημιουργήσανε και δημιουργήσανε κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή πήραν ένα βιβλίο στα χέρια τους το οποίο είχαν γράψει 2, 3, 4 σελίδες. Ήταν το δικό τους βιβλίο. Η δημιουργία ήταν ορατή και αυτό στην ψυχή τους έκανε πάρα πολύ καλό και τους έδωσε πάρα πολύ κουράγιο. Το δεύτερο καλό ήταν ότι μέσα από το βιβλίο κάναμε μια συγκέντρωση στην Αθήνα που ξεπέρασε τα 1000 άτομα που το ΚΕΘΕΑ απόκτησε μια επιπρόσθετη εξωστρέφεια γιατί υπάρχει ακόμα κόσμος που δεν ξέρει τι δουλειά γίνεται με το ΚΕΘΕΑ γιατί δεν είναι οι φυλακές του Ευλάση μόνο που ασχολούμεθα, είναι κοινότητες που ξεπερνάνε τις 18 στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, που μπαίνει και σε άλλες φυλακές και που γίνονται συμβουλευτικές εργασίες που είναι πολύ μεγάλη δουλειά και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και για τους θεραπευτές αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Έτσι λοιπόν το δεύτερο πράγμα ήταν η εξωστρέφεια. Το τρίτο είναι ότι έγινε ένα πολυεθνικό βιβλίο μαγειρικής και το τελευταίο είναι ότι είναι ένα φτηνό βιβλίο το οποίο από το οποίο προκύπτουν κάτι μικρά έσοδα, δηλαδή κέρδος. Αυτό το κέρδος δεν είναι ένα κέρδος το οποίο πηγαίνει, αν θέλετε, στους σκοπούς του ΚΕΘΕΑ, μπαίνει σε ένα ειδικό ταμείο, που αυτό το ταμείο βοηθάει τα ανήμπορα οικονομικά παιδιά που είναι στις φυλακές να αγοράσουν κάτι που δεν μπορούν, το νερό τους και πιθανόν ένα πακέτο τσιγάρα. Δηλαδή πάει 2-3 ευρώ την ημέρα, γιατί στην Ελαιόνα, ας πούμε, το νερό είναι, δεν θέλω να σας πω ούτε για τις κάφλες δηλαδή. Είναι το τρίτο κομμάτι. Εδώ και αρκετό καιρό είμαι κλεγμένο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Το θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή. Αλλά πολύ μεγαλύτερη τιμή θεωρώ ότι είμαι ένας εθελοντής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα και μου φέρει, καμιά φορά κάθομαι και το σκέφτομαι, ρε παιδιά, λέω, ας πούμε, αν πάω σε μία αίθουσα χορού θα με ρωτήσουν ποιος είσαι και τι θέλεις. Όταν πάω στη φυλακή δεν με ρωτάει κανένας ποιος είμαι, το πράγμα μέσα κατευθείαν. Και είναι παράξενο αυτό, γιατί όλη η υπόλοιπη κοινωνία δεν μπορεί να μπει στη φυλακή. Νιώθω πάντοτε πολύ μεγάλο δέος όταν πηγαίνω. Είναι δηλαδή πολύ σκληρή εικόνα.
πηγαίνω μαζεμένος και βγαίνω λίγο στα τέσσερα, σούρνοντας. Και σκεφτείτε που βγαίνω, σκεφτείτε αυτοί που μένουν εκεί μέσα. Η εθελοντική δουλειά σε πολλές περιπτώσεις γίνεται πάρα πολύ σημαντική και γίνεται ήσυχα και χαμηλά, σε άλλες περιπτώσεις γίνεται μια φιγούρα που πάει να είναι εθελοντική δουλειά. Τι σημαίνει εθελοντική δουλειά? Σημαίνει ότι προσφέρω κάτι χωρίς να πληρώνουμε. Εμείς, οι 40 περίπου εθελοντές που δουλεύουμε στο ΚΕΘΕΑ, πληρωνόμαστε. Δεν πληρωνόμαστε ούτε σε είδος, ούτε με ευρώ. Πληρωνόμαστε παίρνοντας αγάπη. Εγώ, ποτέ μπορώ να βγω στη σύνταξη, αν συναντούσα ένα φίλο μου μετά από 4 χρόνια που είχα να τον δω, για κοινωνικούς λόγους ποτέ δεν θα τολμούσα να τον αγκαλιάσω. Είναι ντροπή δύο άντρες να αγκαλιάζονται στον δρόμο. Εκεί έμαθα να αγκαλιάζω και έμαθα να μ' αγκαλιάζουν χωρίς να ντρέπομαι. Και όταν αγκαλιάζεις έναν άνθρωπο και τον ακουμπάς επάνω σου, όλο το συνέστημά σου βγαίνει και νιώθεις όλο αυτό το πράγμα που είχες ενδυματικά να έρχεται και να συμπληρώνεται από αγάπη. Η πρότασή μου λοιπόν είναι διπλή. Πρώτον, να μας αγοράσετε από ένα δουλειαράκι να μας βοηθήσετε και το δεύτερο είναι να κάνετε αγκαλιές στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σύλλογο Νεμήτων, η Βοκαριά, έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, καθώς είναι από τους συλλόγους που έχουν συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας σχετικά με τις εξαρτήσεις, με εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Ιωνίων που διοργανώνουν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, ο Σύλλογος δίνει ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση, με την παρουσία μελών του, με τις τοπικές παραδοσιακές στολές. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Μας φροντίζει γαστρονομικά με τοπικά εδέσματα που παρασκεύασαν τα μέλη του με πολύ μεράκι και πολύ φροντίδα. Τους ευχαριστούμε πολύ και εκείνους. Επίσης, ευχαριστούμε και πάλι την Ένωση Μαστικών Παραγωγών, τον Πρόεδρο, το προσωπικό που βοήθησε, τον κύριο Νικολάου, την κυρία Αργυράκη και όποιον άλλο συνέβαλε στο να ετοιμαστεί ο χώρος και η εκδήλωση. Και φυσικά το Mastika Shop, το οποίο έχουμε κάποια προϊόντα, τα οποία θα μας ενημερώσει. Ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την εκδήλωση. Και σαν εκπρόσωπος της εταιρείας Μεντιτέρα, θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που βοηθάμε σε αυτή την προσπάθεια. Και στο μέλλον, όποτε μας ζητηθεί να συμβάλλουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε κι εμείς. Σήμερα έχουμε φέρει κάποια καινούργια προϊόντα που είναι πολύ... μια καινούργια σειρά προϊόντων που τα κάνουμε στο εργοστάσιο με τα χέρια ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας πολύ, πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή με ένα μίξερ και ένα... και ένα φούρνο κάνουμε κάποια κουλουράκια όπως θα κάνουμε σπίτι μαμάδες και γιαγιάδες μας. Θα θέλαμε να τα δοκιμάσετε. Και κάποια άλλα προϊόντα ώστε να βοηθήσουμε και εμείς.